Και πάμε στο ερώτημα αυτό εδώ. Η αναζήτηση σε πλάτος είναι ειδική περίπτωση του αλγορίθμου E-Star όταν η ευρετική που χρησιμοποιείται και μας έχει κάποιες περιπτώσεις. Έχουμε δει ένα πλανάκι όσον αφορά την σχέση του A-Star σε σχέση με τον αλγορίθμο κατά πλάτος και θα το θυμίσω λίγο εδώ πέρα ότι ο A-Star χρησιμοποιεί σαν ευρετική συνάρτηση τη G-Synage. Οπότε, αν η ευρετική συνάρτηση είναι ίση με το 0, τότε ο A-Star εκφυλίζεται στον UCS, γιατί έχω σαν ευρετική συνάρτηση τη G. Και τώρα, όταν όλα τα βάρη είναι ίσα, τότε κάνοντας έτσι και ένα παραδειγματάκι, αυτός ταυτίζεται με την καταπλάτος, βάζοντας όμως και ένα μικρό αστεράκι. Δηλαδή ότι αυτό εδώ πέρα το οποίο λέμε δεν είναι απολύτως ορθό, διότι το κριτήριο της διαγραφής διαφοροποιείται στους δύο αλγορίθμους. Εντάξει, επιστρέφουν πάντως λύση ίσου κόστους και ο UCS και η καταπλάτος και μάλιστα βέλτιστη αν όλα τα βάρη είναι ίσα. Με βάση τώρα αυτές τις δύο παραδοχές, αυτές τις παρατηρήσεις μάλλον που είπαμε, έχουμε πότε η καταπλάτωση είναι η ειδική περίπτωση του A-Star και έχουμε στο πρώτο ερώτημα ότι θα πρέπει η ευρετική να μην είναι παραδεκτή. Όχι βεβαίως. Το δεύτερο ερώτημα μας λέει ότι επιστρέφει για κάθε κόμβο το πραγματικό κόστος προς τον κόμβο στόχο. Βεβαίως και όχι. Και μάλιστα εδώ πέρα έτσι μια διαγώνια αναφορά ότι αν στον A-Star επιστρέφει η ευρετική το πραγματικό κόστος προς τον κόμβο στόχο, στην πραγματικότητα τότε θα είχαμε από τη μία μεριά το G-Synage, θα είχαμε από τη μία μεριά το G που είναι το πραγματικό κόστος μέχρι τον κόμβο, συν επίσης το κόστος μέχρι τον κόμβο στόχο. Δηλαδή θα είχαμε έτσι όπως θα ήταν το δέντρο, αν είχαμε μία τέτοιου τύπου ευρετική συνάρτηση, το G μας λέει τι έχουμε πληρώσει μέχρι στιγμής και το H τόνος όπως το βάφτισα, αυτή η υπέροχη ευρετική συνάρτηση αν υπήρχε τέτοια πράγμα, επιστρέφει το πραγματικό βέλτιστο κόστος για να φτάσουμε σε κόμβο στόχο. Στην πραγματικότητα λέει θα ξέραμε για κάθε κόμβο του γραφήματος πόσο ακριβώς πρέπει να πληρώσουμε για να πάμε στον κόμβο στόχο. Θα είχαμε στα χέρια μας δηλαδή όλα τα εργαλεία, ούτως ώστε να βρίσκουμε τη βέλτιστη λύση. Τέτοια συνάρτηση βεβαίως δεν υφίσταται. Αν υπήρχε αυτή, θα είχαμε λύση στα χέρια μας. Αλλά προφανώς βεβαίως και η καταπλάτος δεν θα ήταν ειδική περίπτωση στην περίπτωση αυτή. Τρίτη περίπτωση, αν είναι παραδεκτή λανθασμένη επίσης διατύπωση και σύμφωνα με αυτά τα οποία είπαμε σχετικά με τις περιπτώσεις, δηλαδή ότι το A-Star εκφυλίζεται στους UCS και αυτός με τη σειρά του σε καταπλάτος, μας λέει ότι επιστρέφει για κάθε κόμβο η ευρετική την τιμή 0 και επίσης όλες οι ακμές του γραφήματος είναι ισοβαρές. Άρα λοιπόν κάτω από αυτές τις δύο υποθέσεις πράγματι κατά πλάτος είναι η ειδική περίπτωση του A-Star με μία επιφύλαξη την οποία διατυπώσαμε βέβαια ότι δεν είναι απολύτως ορθό αλλά έτσι μας το έχουν πει, έτσι πρέπει να το μάθουμε.